Καλησπέριζουμε ζωντανά στο κεντρικό δελτίο τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Καλησπέρα κύριε Διαμαντάρα. Καλησπέρα κύριε Διαμαντάρα. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Φαντάζομαι εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, έτσι. Άλλωστε η Γερμανία έχει στραγγαλίσει όλες τις χώρες. Είναι πολύ δύσκολο να αντιγράψουμε επιτυχημένα μοντέλα. Όχι. Δύσκολα δεν είναι. Απλά χρειάζεται μεθοδικότητα και μια πειθαρχία την οποία δεν είναι στη μενταλιτέ του Έλληνα. Τι εννοείται πειθαρχία? Πειθαρχία σε όταν κάνουμε κάποιες κινήσεις, αλλά ως πρέπει να πειθαρχούμε σε κάποια πράγματα. Στο πιο απλό να βγάζουμε τα σκουπίδια μας. Γιατί πέρασα πριν από λίγο, είδα ένα τενεκέ γεμάτο με σκουπίδια, πεθμένες οι γάτες κάτω γιατί ήταν οι σακούλες, και μετά από 30 μέτρα είδα έναν κάδο που ήταν άδειος. Αυτό δεν θα το έκανε ποτέ. Καταρχάς είχαν και άλλο τελείως άλλο σύστημα, έτσι. Οι κουβάδες στη Γερμανία είναι μέσα στα σπίτια τους. Συνεπώς βγαίνουν έξω όταν είναι να περάσει το απορριμματοφόρο. Αυτό χρειάζεται πειθαρχία, έτσι. Όταν λέμε δεν καπνίζουμε στους χώρους, δεν καπνίζουμε. Εμείς εδώ έχουμε τώρα 3-4 χρόνια το αντικαπνικό νόμο. Πάμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Χρειάζεται όμως μια πειθαρχία. Εγώ έλεγα ότι θα μπορούσαμε αυτή την ελευθερία του πνεύματος που έχει ο Έλληνας και πραγματικά τα μυαλά τα ελληνικά, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά παντού, διαπρέπουν. Είναι γιατί έχουμε μια ευρύτητα πνεύματος και μια αντίληψη τελείως διαφορετική. Μέσα στο πλαίσιο το σωστό, εκεί λοιπόν μπορεί και λειτουργεί υπέροχα και αναδεικνύεται εξαιρετικά. Να πάμε λοιπόν να πούμε ότι δεχτήκαμε μία πρόσκληση από την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Είναι ένα δίκτυο το οποίο είχε ξεκινήσει με τους Δήμους και με τις Περιφέρειες. Και αν θυμάστε καλά, οι πρώτες επισκέψεις εδώ του Υφυπουργού από την κυρία Μέρκελ, του κυρίου Φούχτελ, είχε οργανώσει κάποιες συναντήσεις εξαιρετικές με τους Δήμους και με τις Περιφέρειες, προκειμένου να προσφέρει σε αυτούς κάποιες τεχνογνωσίες και κάποιες διεξόδους σε προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να τους έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό είδαμε στην μεγάλη έκθεση του Μονάχου, που είναι καθαρά των βιοτεχνών, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η πιο μεγάλο κομμάτι που ζωντανεύει τη Γερμανία, δεν είναι μόνο τα μεγάλα εργοστάσια, είναι οι χιλιάδες μικρές εξαιρετικές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, όπου εκεί είδαμε το στήσιμο. Υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκεί είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με την Ελλάδα, κύριε Διαμαντάρα, γιατί εδώ είναι αυτό που λέμε η ραχοκοκαλιά. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν πολλές και στηρίζονται εκεί. Απλά είναι όμως πάνω στην παραγωγή, δεν είναι στο εμπόριο που έχουμε εμείς εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί αν θυμηθούμε καλά, εμείς είχαμε μια πολύ μεγάλη στρατιά μικρών εμπορικών καταστημάτων. Αυτά δεν υπάρχουν στη Γερμανία αλλά και γενικά στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν όμως παραγωγικές επιχειρήσεις μικρές, οι οποίες κάνουν θαύματα και μπορούν και παράγουν και εξάγουν εξαιρετικά. Καινοτομούνε. Το μεγάλο τους πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι να βάλουμε την πληροφορική μέσα στην χειροτεχνία πλέον, δηλαδή ο πρακτικός βάζει πλέον και την τεχνολογία και βγάζει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και πραγματικά είδαμε αυτή τη μίξη που υπάρχει. Είχαμε δύο ιδιαίτερες συναντήσεις με τον κύριο Ότο Κένσελ σαν επιμελητήριο φθιότητας, όπου μας ζητήθηκαν να τους δώσουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας ή να δούμε πού χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους. Τέθηκαν εκ μέρους μας αρκετά και έχουμε ανοίξει το διάλογο και μια καλή συνεργασία. Το Μάιο στη Δράμα θα ξαναβρεθούμε σε Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων και θα ζητήσουμε τη βοήθειά τους σε πολλούς τομείς ακόμα. Δεν σας κρύβω ότι ένας κύριο τομέα τον οποίο έθεσα ήταν τα αιματικά. Έχουν εξαιρετικές οι αιματικές πηγές, έχουν μια τεχνογνωσία όπως και οι Τσέχοι που υποδεχτήκαμε πριν από λίγο καιρό ο Δήμαρχος εδώ, για να πάρουμε την τεχνογνωσία τους, να φτιάξουμε ένα εξαιρετικό σχέδιο, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι για αυτόν τον τόπο. Το ίδιο έκανα και εγώ στους Γερμανούς εκ μέρους και του Επιμελητηρίου αλλά και του Δήμου και ελπίζουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Να πούμε, τα ιαματικά είναι ένα τομέας που θα έπρεπε να είμαστε νούμερο ένα, κύριε Διαμανταρέ. Έτσι ακριβώς, και ειδικά η περιοχή μας, και δυστυχώς αυτή η απόφαση όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, ενώ από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν δοθεί στους Δήμους και έχουν αναπτυχθεί, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Στη Νότια Ελλάδα δεν έχει δοθεί καμία πηγή. Και αυτή είναι η αδικία. Γιατί αν είχε δοθεί αυτή η πηγή των θερμοπυλών, των καλλιδρόμων, του καμένων βουρλών, θα είχαν αναπτυχθεί λιγότερο κάποιες, περισσότερο κάποιες άλλες. Δεν είναι όμως
δίκαιο αυτό το πράγμα και αυτό πάμε να διεκδικήσουμε. Νομίζω όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε, να βρούμε μοντέλα ανάπτυξης τέτοια, γιατί αν δούλευαν μόνο τα ιαματικά σε εμάς στην περιοχή μας, θεωρώ ότι η Φθιώτιδα δεν θα έχει ανεργία, δεν θα έχει να ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Το είπατε τέλεια, κύριε Διαμαντάρα. Ναι. Έτσι ακριβώς. Νομίζω πάντως αυτό το πλαίσιο δεν βοηθάει. Το πλαίσιο δεν βοηθάει και για να μπορέσουμε να το σμπρώξουμε το πλαίσιο χρειάζεται να φτιάξουμε εμείς ένα καλό πλάνο, ένα καλό σχέδιο και να πάμε να το διεκδικήσουμε. Γιατί να σας πω κύριε Στεριόπουλε, καμία κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, δεν θα παραχωρήσει ποτέ σε κανέναν μόνο και μόνο να του πει πάρτε στον Δήμος. Πρέπει να δει κάτι, να δει ένα πλάνο. Μα ακόμα και σε έναν ιδιώτη που λέει θα το δώσει. 50 χρόνια το δίνει, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι στα ταμεία, είναι στο ΝΕΟΤ, είναι στο ΕΤΑΔ, όπου θέλετε. Δεν βρέθηκε κανένας. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα σχέδιο και να πάμε να ταρακουνίσουμε την κυβέρνηση. Και την κάθε κυβέρνηση. Ότι εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι. Εδώ είναι οι Θερμοπύλες. Είναι η Ακρόπολη, οι Θερμοπύλες και οι Δελφοί. Δεν μπορεί να καθόμαστε εμείς εδώ πέρα έτσι αυτή τη στιγμή και να περιμένουμε έναν επενδυτή ο οποίος θα έρθει και τυχόν θα κάνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Δεν θα υπάρξει ανάπτυξη με αυτό αν δεν υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο πρέπει να το πάρει η κυβέρνηση απάνω του, αλλά εμείς θα τους μπρώξουμε. Γιατί αν περιμένουμε μόνο από την κυβέρνηση, δεν το έχουμε δει εδώ και 50 χρόνια και δεν αδικό και καμία κυβέρνηση, νομίζω, διαχρονικά. Δεν το δούμε και ποτέ. Το θέμα είναι ότι αν είναι ασταθές όμως το περιβάλλον, συνολικότερα κύριε Διαμαντάρα, δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Και εννοώ ότι τα λουκέτα, αν δείτε το πρώτο δίμηνο του 2017, είναι πολύ περισσότερα από την αντίστοιχη χρονιά και οι επιχειρήσεις αντί να ανοίγουν, να κλείνουν. Αυτό τι μήνυμα είναι, κύριε Διαμαντέρα? Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε ότι αυτό ξεδιπλώνεται σταδιακά. Εδώ και πολλά χρόνια η κρίση τι κάνει, δημιουργεί δυσκολίες καταστάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε, πολύ δύσκολα, όσο δύσκολα φαίνεται πολλές φορές να ανοίξει μια επιχείρηση, ακόμα πιο δύσκολο είναι να κλείσει μια επιχείρηση. Γιατί είναι οι διαδικασίες τέτοιες που δεν επιτρέπουν. Και αυτό το βλέπουμε σε ένα χρονικό διάστημα μερικά χρόνια πίσω. Θα δείτε ότι σήμερα μπορεί να έχει κλείσει τυπικά πλέον μια επιχείρηση, η οποία όμως ουσιαστικά έχει κλείσει πριν 5 χρόνια, πριν 4 χρόνια, πριν 3 χρόνια. Δηλαδή αυτά τα οποία καταγράφουμε εμείς από τις 100 επιχειρήσεις, οι 20-30 είναι αυτές που κλείσανε φέτος. Όλες οι άλλες έρχονται λοιπόν, από προηγούμενα χρόνια. Λέτε λοιπόν ότι τα χαρτιά αργούν μόνο. Τα χαρτιά αργούν, αλλά τα λουκέτα έχουν μπει πολύ νωρίτερα. Έχουν μπει και θα μπουν. Και το βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να δούμε τα στατιστικά των επιχειρήσεων. Άμα έπρεπε να πληρώσει και την ΑΕΠ, γιατί είχε ένα τραντζιστοράκι μέσα, κύριε Διαμαντάρα, ποιο θα ανοίξει μαγαζί? Έτσι δεν είναι. Βέβαια, δώσατε και έναν αγώνα εδώ, οφείλω να ομολογήσω. Και συνεχίζουμε να δίνουμε αγώνα για την ΑΕΠ, γιατί δεν είναι το κομμάτι με την ΑΕΠ. Λέω ένας πυλώνας που έχει είναι αποτρεπτικός. Είναι μεγάλος πυλώνας και δεν είναι μόνο για τους χρήστες, δηλαδή για τα καταστήματα, είναι και για τους δημιουργούς, οι οποίοι καθημερινά διαμαρτύρονται. Προχθές πάλι έστειλα μία επιστολή, γιατί μας έστειλε ο Οργανισμός Προστασίας της Ιδιοκτησίας, ότι μας λέει, ξέρετε, επειδή γίνεται έλεγχος στην ΑΕΠ, δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνουμε. Πολύ καλά, συμφωνούμε. Επειδή γίνεται έλεγχος στην ΑΕΠ, ο κόσμος, ξέρετε, είναι κουμπωμένος. Και τους έστειλε ένα χαρτί και τους λέω, μάλιστα, από το καταστατικό σας προβλέπετε ότι εσείς προστατεύετε τους χρήστες και τους δημιουργούς. Τόσα χρόνια τι κάνατε? Γιατί δεν διαμαρτύρεστε όταν ακούγατε τους δημιουργούς να διαμαρτύρονται ότι δεν παίρνουν χρήματα και εμάς τους κακόμπειρους από εδώ να λέμε ότι μας πνίγουν, μας βάζουν μεγάλη εισφορά? Ξέρετε, λέει, και εμείς, λέει, δεν γίνεται έτσι. Κύριε Διαμαντάρα, όμως να επιστρέψουμε πάλι στο αρχικό ερώτημα του Γιάννη, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μια διευκρινιστική ερώτηση. Έλεγαν σήμερα τα στοιχεία, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, ότι άλλες επιχειρήσεις κλείνουν στα χαρτιά. Ναι, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Πολύ νωρίτερα. Οι επιχειρήσεις όμως που λένε ότι ανοίγουν. Ανοίγουν ουσιαστικά, διότι έδωσε ένα, να το πω, ένα ισοζύγιο κλεισμένων επιχειρήσεων και αυτές που ανοίγουν τώρα. Και αυτές που ανοίγουν. Εάν λοιπόν, επειδή θυμάμαι το νούμερο από το ρεπορτάζ σήμερα, ήταν 5.900 τόσες που έκλεισαν και ήταν και 4.600 τόσες που άνοιξαν, ήταν περίπου δηλαδή η διαφορά στις 1.250. Είναι και ενθαρρυντικό ότι ακόμα ο Έλληνας προσπαθεί να επιχειρήσει. Και θα προσπαθεί. Δηλαδή το δίμηνο 4.600 επιχειρήσεις στην Ελλάδα που πραγματικά προσπαθεί να επιχειρήσει κάπως, έτσι, είναι ενθαρρυντικό το ότι δεν έχει χαθεί η ελπίδα. Κοιτάξτε,
πρέπει να δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως και πρέπει. Βεβαίως. Γιατί, αν κλείσει μία ΑΕ. Το 74% ήταν προσωπικές εταιρείες. Αν κλείσει όπως μία ΑΕ, η οποία έχει ένα μεγάλο τζίρο, έχει 20 εργαζόμενους και ανοίξουν 5 κομμωτήρια ή 5 fast food, δεν λέει κάτι αυτό. Άρα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εδώ είναι εις βάρος μας πάλι. Βεβαίως. Έτσι. Ακόμα και αν φαίνεται ότι έχουμε περισσότερα ανοίγματα επιχειρήσεων. Εμείς τα μετράμε αυτά. Πάντως και σας λέω λοιπόν και τα στοιχεία του δικού μας του επιμελητηρίου, ότι στο τέλος του 2016 είχαμε 282 που ανοίξανε και 360 που κλείσανε. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι πάντα μαύρα, είναι εις βάρος μας. Τι γίνεται, ο κόσμος ψάχνει διέξοδο. Και η νεολαία ειδικά έχει εξαιρετικό μυαλό και προσπαθεί να επιχειρήσει. Γιατί εκτός από αυτούς που φεύγουν. Έχω μπροστά μου τη σημερινή ανακοίνωση του ΣΕΒ. Θέλω να μου επιτρέψετε λίγο να διαβάσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Από την πλευρά της προσφοράς, πάντως, όπως τονίζει ο ΣΕΒ, λέει, η βιομηχανική παραγωγή της χώρας, οι εξαγωγές, οι λιανικές πωλήσεις και ο τουρισμός το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και συνεχίζουν την ανωδική πορεία τους με ικανοποιητικούς ρυθμούς των 17, η βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές ενίσχυσαν περαιτέρω, λέει, τη δυναμική τους σε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνω καλά ή κάτι αρχίζει να κινείται? Καλά το καταλαβαίνετε και μια χαρά το καταλαβαίνουν όλοι. Να αλλά διαβάσω για... πρέπει μία, να δούμε μία γραμμή γιατί... ακόμη. Μία γραμμή ακόμη. Οι εξαγωγές αγαθών πλην καυσίμων, έπειτα από αύξηση 3% το τέταρτο τρίμηνο του 2016, συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά τον Ιανουάριο του 2017, 6,1% σε αξία και 3,2% σε όγκο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ σωστό, ενθαρρυντικό, ότι μέσα σε αυτή την κρίση βλέπετε ελληνικές επιχειρήσεις να καταφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Σκεφτείτε να μην είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Τι κάναμε τόσα χρόνια? Δεν είχαμε ρίξει το βάρος στις δικές μας παραγωγές. Θέλετε γιατί η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μας έδινε άλλες κατευθύνσεις? Τώρα τα πράγματα έχουν ζορίσει. Και αναγκαστικά, λίγο γιατί έρχονται ακριβά, λίγο γιατί δεν φτάνει ο Έλληνας να αγοράσει, αγοράζει ελληνικά προϊόντα, έχει ενδυναμωθεί η ελληνική παραγωγή και έχει καταφέρει και καλύτερες τιμές. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Επειδή ξέρει η ελληνική παραγωγή ότι δεν μπορεί να πουλήσει πλέον στην εσωτερική αγορά, έχει στραφεί με πολύ έντονο τρόπο προς τα έξω. Προς τα έξω. Γι' αυτό και βλέπετε αυτές τις επιτυχίες. Όλη αυτή η χαλάρωση που είχαμε τόσα χρόνια, οι αθρώες εισαγωγές και τα πολλά χρήματα. Ενεργοποίησε το επιχειρηματικό μυαλό του Έλληνα. Κακό μας έκανα στο παρελθόν. Τώρα κάτω από τα ζόρια βλέπετε να καταφέρνουμε. Και αυτό το είδαμε και τώρα στην Γερμανία που ήμασταν. Να σας πω ότι έχουμε 2.000 ετικέτες κρασιών στη Γερμανία, ελληνικά κρασιά. Προϊόντα. Ελληνικά κρασιά, 2.000 ετικέτες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Και έχουμε πολλά προϊόντα ακόμα που μπορούμε συνεχίζω, να τα πάμε. Χρειάζομαι κάποια σχόλιά σας. Η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε τον Ιανουάριο του 2017, φτάνοντας το 7,2%, κυρίως λόγω της αύξησης της παραγωγής, λέει, ηλεκτρισμού. Στον τουρισμό εξακολουθούν και τον Δεκέμβριο του 2016 να καταγράφονται θετικές επιδόσεις. Το Δεκέμβριο του 2016 το πλεόνασμα ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 235 εκατομμύρια, ενώ στο σύνολο του 2016 η μείωση των εισπράξεων από υπηρεσίες ήταν πολύ μικρή. Κάτι γίνεται, έτσι? Γίνεται, σας είπα, κάτω από αυτή την πίεση βλέπετε να αντιδρούμε οι Έλληνες, γιατί δεν είναι εύκολο το εξωτερικό. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι δικά μας παιδιά που συναντήσαμε και εκεί και έχουμε και φίλους και συγγενείς, ξέρετε, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Δεν σημαίνει ένας μισθός 2.500 εκεί ότι με τα 2.500 θα περνάει όπως πέρναγε εδώ με 2.500. Το ενίκιο για ένα άθλιο διαμέρισμα 60 τετραγωνικών ήταν 1.000 ευρώ. Αυτός έπαιρνε 2.500. Αν προσθέσετε τι πληρώνει για την ασφάλειά του και για τα κάποια, ξέρετε πόσο του μένει να ζήσει. Ελάχιστα. Τα ζούσε και στην Ελλάδα. Αυτά απλά πάμε να σώσουμε τεράστια, τώρα. Τεράστια διαφορά στο κοινωνικό κράτος όμως. Εκεί. Εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο και δηλαδή ξέρεις ότι θα αρρωστήσεις και δεν θα πεθάνεις στον γιατί, δρόμο. Γιατί, κύριε Στεριόπουλε, όλα τα προηγούμενα χρόνια οι άνθρωποι, τι είπαμε προηγουμένως για την πειθαρχία, πληρώνανε φόρους. Όχι πως εκεί δεν έχουν μαύρα. Απλά είναι περιορισμένα, γιατί οι δικλείδες ασφαλείας είναι τέτοιες που έχουν περιορίσει το μαύρο. Δεν είναι περιορισμένα, κύριε Διαμαντάρα, απλά βγάζουν τόσα πολλά που μπορούν να έχουν και κοινωνικό κράτος. Πάντως, αφήστε λίγο να ξέρω εγώ τώρα από την αρχή να ξέρετε πώς μοίραζαν τις μίζες οι γερμανικές εταιρείες. Ναι. Απλά μισθό. Αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό λέμε και εδώ. Θα μπορούσαν με τόσο χρήμα που διέρεαν
προς πάσα κατεύθυνση, να έχουμε και σύστημα οργανωμένο. Να έχουμε και σύστημα οργανωμένο. Γι' αυτό μας λείπει η πειθαρχία, μας λείπει ο συντονισμός, προγραμματισμός. Δηλαδή, αν κάποιος στο τέλος από τους μεγαλοκαρχαρίες, αντί να έχει 500 εκατομμύρια στην πάντα, είχε 400, δεν ήταν πλούσιος. Μια χαρά θα ήταν. Αυτό λέω κι εγώ. Σπαταλήθει εκατομμύρια εκατομμυρίων, δυστυχώς, που θα μπορούσαν να έχουν πάει σε πολύ παραγωγικές μορφές και να έχουμε μια διαφορετική εικόνα στην Ελλάδα μας. Και μάλιστα, να σας πω και κάτι. Ας κάναμε και εμείς μεταξύ μας. Εδώ έχουμε δικά μας μεγάλα εργοστάσια και μεγάλα συγκροτήματα που θα μπορούσαν να έχουν αναπτύξει και στρατιωτικό υλικό και να φτιάχνουμε δρόμους. Δεν χρειαζόμασταν τους ξένους. Μπορούσαμε να τα κάνουμε και μόνοι μας. Συμφωνώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Διαματάρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.